παραδείγματα τα οποία τα επέλεξα γιατί θέλω να σε ευχαριστήσω θερμώς για τη στήριξη της Πορτογαλίας και στα τρία αυτά ζητήματα. Ζήτημα πρώτο, το Κυπριακό. Ξέρετε ότι το Κυπριακό δεν είναι καν ελληνοκυπριακό θέμα, είναι ευρωπαϊκό και διεθνές. Και η θέση μας είναι σαφής. Επιδιώκουμε την επίλυση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό, αλλά με μια λύση η οποία πρέπει να είναι και δίκαιη και βιώσιμη και κυρίως σύμφωνη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και όπως είναι γνωστό, το ευρωπαϊκό δίκαιο με βάση το άρθρο 4, παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης δεν επιτρέπει την ύπαρξη κρατών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπολελειμμένη, μειωμένη κυριαρχία. Επομένως, το ίδιο το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το ίδιο το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, είναι εκείνο που αποκλείει λύση του Κυπριακού, η οποία θα επέτρεπε να υπάρχουν στην Κύπρο εγγύησεις τρίτων και στρατεύματα κατοχής. Δεν είναι μόνο ότι αυτό παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Είναι ότι πρέπει να αναλογιστούμε εμείς οι Ευρωπαίοι τι αρνητικό προηγούμενο θα δημιουργήσαμε για άλλες περιπτώσεις αν αποδεχόμαστε να υπάρχει κράτος με μειωμένη κυριαρχία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ωρέξεις θα μπορούσαν να ανοιχτούν και για άλλα ζητήματα. Επομένως, υπερασπιζόμενοι το Κυπριακό, υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία υπό τις ευρωπαϊκές της διαστάσεις. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τις σχέσεις μας με τη φίλη και γείτονα Τουρκία. Είναι σαφές, το έχουμε αποδείξει εμείς οι Έλληνες, ότι πρώτον επιδιώκουμε τη φιλία και την καλή γειτονία με την Τουρκία. Όπως επίσης ευνοούμε την ευρωπαϊκή της προοπτική. Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμη. Εμείς οι Έλληνες που θέλουμε τη θάλασσα να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει, θέλουμε την Τουρκία να κοιτάει προς τη Δύση περισσότερο παρά προς την Ανατολή.